Κυρίες και φίλοι, συντρόφισσες και σύντροφοι, να σας καλωσορίσω και εγώ με τη σειρά μου σε αυτή την περιφερειακή σύσκεψη που ακολουθεί μια σειρά συσκέψεων σε όλη την Ελλάδα και αφορά το πρόγραμμα της αριστερής κυβέρνησης. Στη ΔΕΘ, ο ΣΥΡΙΖΑ, διαστόματος του Αλέξη του Τσίπρα, εξήγηλε και δεσμεύτηκε πάνω σε ένα σχέδιο κοινωνικής και οικονομικής ανασυγκρότησης. Ένα σχέδιο εφικτό για τη δεδομένη κατάσταση που βρισκόμαστε και για την αντιμετώπιση της ανθρωπιστικής κρίσης που έχει προκύψει εξαιτίας των επιλογών της κυβέρνησης από το 2009 και μετά. Επιλογές που πάτησαν σε ένα έδαφος ήδη προετοιμασμένο πολλά χρόνια πριν. Το πρόγραμμά μας αυτό είναι ρεαλιστικό και είναι και ανατρεπτικό, όπως είχε πει και τότε ο Πρόεδρος. Είναι ένα πρόγραμμα που μπορεί να εφαρμοστεί αρκεί κάποιος να έχει την πολιτική βούληση και εμείς έχουμε δηλώσει σε όλους τους τόνους ότι την έχουμε. Για μας, λοιπόν, το πρόγραμμα είναι μια συγκεκριμένη απάντηση στις μέχρι τώρα πολιτικές που επί χρόνια μεροληπτούσαν κατά των εργαζομένων και των ανθρώπων του μόχθου και υπέρ της κερδοφορίας. Αυτή η μεροληψία απογειώθηκε με την κρίση που κάποιοι την είδαν ως ευκαιρία για πλουτισμό και μετατράπηκε σε ανοιχτό πόλεμο κατά της κοινωνίας, κατά του εισοδήματος, κατά της δημόσιας περιουσίας, κατά των δικαιωμάτων. Εμείς λοιπόν λέμε ότι η συμπίεση έως εξαλείψεως του εισοδήματος, η λαϊλασία και η αρπακτικότητα δεν μπορεί να είναι το σχέδιο για τη χώρα. Η ανάπτυξη που επικαλούνται οι νεοφιλελεύθερες μνημονιακές κυβερνήσεις είναι μόνο ανάπτυξη των αριθμών, στα χαρτιά δηλαδή, και αφορά μόνο το κεφάλαιο. Πρόκειται δηλαδή απλά για μια οικονομική μεγένθηση του κεφαλαίου. Εμείς μιλάμε για κάτι άλλο. Για παραγωγική ανασυγκρότηση με κριτήριο τις κοινωνικές ανάγκες. Φίλες και φίλοι, συντρόφισσες και σύντροφοι, αρνητικές επιπτώσεις κρίσης και των άδικων μέτρων της κυβέρνησης εξώθησε και συνεχίζει να εξωθεί τμήματα του πληθυσμού στη φτώχεια. Απαιτείται λοιπόν ένα πρόγραμμα που θα ακολουθεί και θα εξειδικεύει και για τη Θεσσαλία αυτές τις δεσμεύσεις που έχουμε ως κόμμα για την αντιμετώπιση της ανθρωπιστικής κρίσης. Περιφερειακές πολιτικές κοινωνικής προστασίας και αλληλεγγύης, με περιφερειακές πολιτικές αναδιανομής του εισοδήματος και κοινωνικής εξισορρόπησης, με κοινωνικά αλληλέγγυες δράσεις προς τις κοινωνικές ομάδες που απειλούνται από τη φτώχεια, προς όλες τις ευάλωτες ομάδες που απειλούνται με κοινωνικό αποκλεισμό και πολλοένα και πληθαίνουν. Ενίσχυση δηλαδή του εισοδήματος και της απασχόλησης, μείωση των κοινωνικών ανισοτήτων και των διακρίσεων, με ένα, όπως λέμε εμείς, δίχτυ κοινωνικής προστασίας και αλληλεγγύης, με την υλοποίηση και σε περιφερειακό επίπεδο πολιτικών που ακολουθούν αυτό το σχέδιο και στις υποδομές και σε ειδικά προγράμματα. Το πρόγραμμα λοιπόν για τη Θεσσαλία πατάει πάνω σε μια δουλειά που έχει αρχίσει από πολύ πριν και στην οποία έχει εμπλακεί αρκετός κόσμος μέσα και έξω από το ΣΥΡΙΖΑ. Το πρόγραμμα λοιπόν για τη Θεσσαλία το οραματιζόμαστε όχι σαν μια στατική διαδικασία, αλλά σαν μια δυναμική διαδικασία, συμμετοχική και δημοκρατική, με ορίζοντα τις ανάγκες των ανθρώπων και του τόπου ως προτεραιότητες. Υπάρχει εδώ μια βιωμένη εμπειρία, για παράδειγμα στον αγροτικό τομέα, η οποία είναι σοφή και η οποία με την κατάλληλη στήριξη και τα κατάλληλα κίνητρα, κυρίως για τους μικρούς και μεσαίους αγρότες, μπορεί να αποτελέσει και την καρδιά της παραγωγικής ανασυγκρότησης στον αγροτοδιατροφικό τομέα. Στη Θεσσαλία, επίσης, υπάρχει κάθε είδους παραγωγική δραστηριότητα και αυτό είναι ένα πολύ μεγάλο προτέρημα. Ταυτόχρονα, βέβαια, η περιφέρειά μας αντιμετωπίζει μεγάλα προβλήματα, τεράστια προβλήματα, με κυριότερο αυτό που αντιμετωπίζει όλη η χώρα, αυτό της ανεργίας. Και αυτά όλα πρέπει να μπουν σε μια άλλη πορεία από αύριο. Το πρόγραμμά μας για τη Θεσσαλία δίνει βάρος στον αγροτοκτηνοτροφικό και διατροφικό τομέα, στον τομέα του εναλλακτικού τουρισμού, στον τομέα της ενίσχυσης της κοινωνικής, συνεταιριστικής και αλληλέγγυας οικονομίας για αύξηση θέσεων εργασίας και ανάδειξης προϊόντων που διαθέτει πλούσια γη και το περιβάλλον της Θεσσαλίας. Ζητήματα που τα αναδείξαμε και τα αναλύσαμε και κατά την περίοδο της μάχης των περιφερειακών εκλογών ως περιφερειακή παράταξη δρόμος ανατροπής για τη Θεσσαλία. Δίνουμε λοιπόν βάρος στον οικολογικό μετασχηματισμό της Θεσσαλίας που επιδιώκει τη διατήρηση της ζωής στην Ήπεθρο, τη διασφάλιση ενός βιώσιμου αγροτικού εισοδήματος, την αξιοποίηση των νέων τεχνολογιών, της επιχειρηματικότητας και καινοτομίας και των σύγχρονων υποδομών, καθώς
και την αξιοποίηση των δυνατοτήτων που δίνονται από τη συνεργασία με τους εκπαιδευτικούς και ερευνητικούς θεσμούς στο πλαίσιο μιας κοινωνικά αλληλέγγυης οικονομίας. Θα επιχειρήσουμε δηλαδή μια αλλαγή παραδείγματος. Κάτι που δεν είναι βέβαια εύκολο, όμως κάτι που είναι εφικτό. Βεβαίως, όπως σωστά είπε ο Δήμαρχος, το σφιχτικό πλαίσιο του Καλλικράτη, που αποδυνάμωσε την τοπική αυτοδιοίκηση, την αποστέρησε από πόρους και ταυτόχρονα αποτελεί μόνιμη μέγενη για την ανασυγκρότηση, είναι ένα μεγάλο πρόβλημα που δεν μπορεί να το αντιμετωπίσει κανείς τοπικά, αλλά χρειάζεται μια μεγάλη θεσμική αλλαγή από την αριστερή κυβέρνηση σε συνεργασία με όλο τον κόσμο, σε συνεργασία με τις τοπικές κοινωνίες, σε συνεργασία με τους δημάρχους για να πάμε σε όλο αυτό. Η αριστερή λοιπόν κυβέρνηση, φίλες και φίλοι, και κλείνω με αυτό, είναι πλέον μια ιστορική δυνατότητα, η οποία δεν είναι κάπου μακριά, αλλά στο άμεσο διάστημα που έρχεται. Το δύσκολο έργο που θα αναλάβει μπορεί να πραγματοποιηθεί μόνο αν ο κόσμος πραγματικά το στηρίξει. Και δεν εννοούμε μόνο στην κάλπη, αλλά με κάθε δυνατό τρόπο. Και εδώ, και στη Θεσσαλία, και παντού. Σας ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστούμε την Ρο.